Τα ακολούθησα φάγγελια από την UEFA, βόμβες σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου, δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, διακοπή του πρωταθλήματος, που ουσιαστικά τη διαδίαν να όσα λέγα. Ναι. Στις 28 του Γενάρη, μια μέρα μετά τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου μας, ο ΑΠΟΕΛ δήλωσε ξανά ότι πρέπει να καταθέσουμε τα στοιχεία που έχουμε στην αστυνομία με την αιτιολογία ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει υποφέρει από τέτοιες αναφορές. Στις 29 του Γενάρη, μετά το παιχνίδι Κυπέλλου που είχε το ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα, και ενώ εξέφραζε παράπονα για τη Ρησία, είπε όποιος θέλει να φτιάξει κάτι, φταίει το ΑΠΟΕΛ. Και επίσης, συνεχίζουμε, λέει, να πληρώνουμε την προπαγάνδα που υπάρχει. Αποκορύφωμα αυτού του παραλυρήματος ήταν η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, μέσω της οποίας αντιδρούσε διότι μια πολιτική παράταξη ασκεί πιέσει στην κυβέρνηση για να καθαρίσει το κυπριακό ποδόσφαιρο μετά και τη δημόσια παραδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη διασπορά. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που σας έχω πει, ενώ ούτε εμείς ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αναφέραμε ούτε υπονοήσαμε τον ΑΠΟΕΛ σε καμία τοποθέτηση, ο ΑΠΟΕΛ έμενε στη διαδικασία είτε να απαντά από μόνος του, είτε να εμπλέκεται μόνος του στα όσα καταγγέλλοντα σχετικά με τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Και είναι απολύτως φυσιολογικό και εύλογο να διαρωτάται κάποιος, γιατί το ΑΠΟΕΛ δεν έχει την ανάγκη να κάνει αυτό το πράγμα. Και κλείνω με κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΑΠΟΕΛ, κατά την άποψή μας, υποτίθεται σε ένα σοβαρό λάθος. Προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Αντί να αναγνωρίσει το σοβαρό το πρόβλημα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο μας, ένα πρόβλημα που πλέον αναγνωρίζουν σχεδόν όλοι, και να συμπεριφερθεί δημιουργικά και να δείξει διάθεση για συνεργασία, μπαίνει συνεχώς σε μια διαδικασία να απαντά, να εντρέπεται από μόνος του. Κύριε Δημητρή, επιτρέψτε μου για να δώσω και τον λόγο στον κύριο Πετεβίνο, γιατί τρέχει ο χρόνος. Λοιπόν, λέτε ότι το αναγνωρίζουν όλοι. Βγήκε ο κύριος Παπασταύρου όμως και έκανε αυτή την καταγγελία. Λέτε ότι θα δώσει τα στοιχεία. Αφού το αναγνωρίζουν όλοι, η ερώτηση είναι η εξής. Γιατί συμμετέχουν οι ομάδες αφού γνωρίζουν ότι υπάρχει διαφθορά στο κυπριακό πρωτάθλημα? Γιατί περιφρονήστε την ΚΟΠ. Να το πάρουμε πιο ακραία. Περιφρονήστε τους θεσμούς του ποδοσφαίρου και πέστε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε και δεν παίζουμε στις αγωνιστικές εάν δεν καθαρίσει ο Σταύλος του Αυγία. Γιατί? Εμείς δεν θέλουμε να γκρεμίσουμε ή να προσβάλλουμε τον Κυπριακό. Μα δεν είναι να το γκρεμίσετε. Αλλά... μα προσβολή είναι αυτά που ακούγονται όμως, κύριε Δημητρίου. Είναι μια σοβαρή αντίδραση σε σοβαρές καταγγελίες που λέτε ότι έχετε και στην κατοχή σας. Ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή. Εμείς αυτό που θέλουμε μέσα από όλα αυτά που κάνουμε είναι να σταματήσουμε αυτούς που πληγώνουν το ποδόσφαιρο μας. Μάλιστα. Και η επιθυμία μας είναι να συμβάλλουμε ώστε να το φτιάξουμε ξανά πάνω σε υγιείς βάσεις, να το βοηθήσουμε να μεγαλώσει όπως του αξίζει. Θέλω να δουλέψουμε λοιπόν ομαδικά και να συνεργαστούμε. Δώστε μου να απαντήσει ο κύριος Πετεβίνος, γιατί θα μας τελειώσει ο χρόνος. Έχουν λεχθεί πολλά. Κύριε Πετεβίνο, παρακαλώ, δώστε άμεσα τις απαντήσεις σας. Γιατί ενοχλείστε τόσο πολύ? Ότι ο Ανδρέας επιχειρηματολόγησε μέσα σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, όσο πιο σύντομα, να σας πω. Δική μου προσωπική παράκληση. Όσο πιο σύντομα. Ωραία, καταρχήν να απαντήσω σε εξής, ότι δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου.